Κρίσιμες χαρακτήρισε τις ευρωεκλογές ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάσχεση της ακροδεξιάς. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ επικίνδυνη επίθεση, η οποία οφείλεται στις πολιτικές που τα τελευταία χρόνια ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με απίστευτη ένταση. Στη χώρα μας αυτό έγινε με βαρβαρότητα των μνημονίων και οδήγησε τους Ευρωπαίους στον εναγκαλισμό με ακροδεξιά. Χάσανε το όραμα του Ευρωπαίου πολίτη και ενδυθήκανε την πλαστική σημαία που τους πρόσφερε ο εθνικισμός. Ο κύριος Μουζάλας κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό της ότι επιχειρούν λόγω έλλειψης πιστικού λόγου να δώσουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος στις ευρωεκλογές. Για τη σκανδαλολογία των ημερών είπε ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις εκλογές όλα τα σκάνδαλα θα πρέπει να διερευνηθούν. Ενώ τέλος αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία για την Προοδευτική Συμμαχία. Σήμερα έχω έρθει στη Λάρισα με μεγάλη χαρά γιατί γίνεται μια παρουσίαση της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη δημιουργία μιας πλατιάς συμμαχίας, ενός προοδευτικού μετόπου με στόχο την ανάσχεση της ακροδεξιάς και εκείνης της δεξιάς, της παραδοσιακής που έχει ενσωματώσει τον δεξιό και ακροδεξιό λόγο. Και αυτό δεν είναι ιδεολογικό απλά θέμα, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Είναι δηλαδή μια συμμαχία ενάντια στη λιτότητα, ενάντια στην αφαίρεση εισοδημάτων από τους πολλούς και στην προσπόρηση αυτών των εισοδημάτων από τους λίγους, υπέρ του κοινωνικού κράτους, υπέρ της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.